καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι και εσύ μελισσοκόμος? Ναι. Από τον Ομαλό? Ναι, έχουμε έδρα στον Ομαλό. Τι μέλι παράγεται? Το κύριο μας μέλι είναι το Θυμαρίσιο, έχουμε πευκοθύμαρο και έρικα. Το οποίο πού το διοικητεύετε? Σε διάφορα τοπικά μαγαζιά στην αγορά των Χανίων και κάνουμε διανομές και οι ίδιοι στον χώρο σας. Εσένα τι είναι αυτό που σου αρέσει στη μελισσοκομεία και πώς αποφάσισες να γίνεις μελισσοκόμος? Μελισσοκόμος έγινα γιατί ήρθα σε επαφή με μέλισσες από παλιότερους μελισσοκόμους και από σιγά σιγά όσο έμπαινα στον κόσμο της μέλισσας ερωτευόμουν και περισσότερο. Αυτό που με έχει τραβήξει πιο πολύ είναι ότι η επαφή με την φύση, η εργασία ολόκληρη, οι αλλαγές περιβάλλοντος είναι που σε τραβάνε και σε δένουν πιο πολύ με τη μέλισσα. Πόσο χρονών είσαι? 34. Ασχολείσαι αποκλειστικά με τη μελισσοκομεία? 8 χρόνια ασχολούμαι τώρα με τις μέλισσες. Και θα έχεις αποφασίσει να παραμείνεις στον τόπο σου και να συνεχίσεις να ασχολείσαι με αυτό? Ναι. Τώρα δεν γυρίζουν, δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα. Τι θα έλεγες σε άλλους νέους για να ακολουθήσουν το παραδείγμά σου? Αν νομίζουν ότι έχουν μεράκι και αγαπάνε αυτό που κάνουν, να το κάνουν. Αν είναι κάτι το οποίο θα το βαρεθούν γρήγορα, νομίζω δεν υπάρχει λόγο να μπουν καν στη διαδικασία. Τέτοιες εκθέσεις θεωρείς ότι βοηθάνε? Έρχονται διάφοροι φίλοι, συγγενείς, εντάξει. Και όσοι δεν σε βρουν εδώ, να σε ψάξουν στο TikTok. Ομαλός μέλι λεγόμαστε, μπορείτε να μας βρείτε στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Βοηθάνε τα social στην προώθηση των προϊόντων? Βοηθάνε αρκετά, ναι, βοηθάνε. Αλλά το κύριο πράγμα πρέπει να έχεις και καλό προϊόν. Το δικό σου είναι καλό? Από ό,τι μου λένε, ναι.